ξέρετε κι εσείς και ξέρουμε όλοι ότι και χθες είχαμε πάλι ένα μεγάλο θέμα εκεί να αντιμετωπίσουμε προς την Αγία Γαλήνη και μάλιστα μέσα στο χωριό κοντά στο νοικιστικό, πάρα πολύ κοντά στο νοικιστικό, μέσα στο νοικιστικό ιστό σχεδόν, εκεί όπου υπάρχουν πολλά νεκροταφεία, κοντά στο νεκροταφείο, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία, πολλές βίλες, ενοικιαζόμενα κτλ. Κάποια στιγμή φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν σκέψεις και για εκένωση. Ετοιμαστήκαμε εδώ με λεωφορεία κτλ. Να εκενωθεί. Καταλαβαίνετε τι θα πει εκένωση Αγίας Γαλήνης. Ευτυχώς όμως, εννοώ τώρα γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς όμως ήρθε αμέσως το Έριξον, άρχισε και έριχνε νερό και οι πυροσβέστες που ήταν εκεί και οι εθελοντές την έπιασαν τη φωτιά πριν επεκταθεί πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, Όλος ο κόσμος πλέον. Πάντως και ο Δήμαρχος, ακριβώς αυτό που λέτε, εμπρισμός. Και ο Δήμαρχος που τον άκουγα χθες, τουλάχιστον σε δηλώσεις του τηλεοπτικά, έλεγε: μα τι άλλο να υποθέσω εκτός από αυτό. Αυτό. Δηλαδή, χθες μόνο είχαν φύγει ένα μέρος πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστικής δύναμης, διότι δώσανε λήξη του συμβάντος από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και δεν προλάβαμε να ανασάνουμε και ξανά μανά ελάτε φωτιά μέσα στην Αγία Γαλήνη, που καταλαβαίνει κανένας τι εστί φωτιά μέσα στην Αγία Γαλήνη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να υποθέσω κι εγώ. Αρχίζω κι εγώ και πιστεύω ότι δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Γιατί εσείς θα πηγαίνατε και στην Αθήνα και πήγατε στην Αθήνα. Πήγαμε, ναι. Μάλιστα χθες διάβαζα και το μήνυμα στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής ή την ενημέρωση, να το πω καλύτερα, τη γραπτή, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, από το Δήμαρχο τον κύριο Τεταράκη. Διάβαζα αυτά τα οποία ζητήσατε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά για όσα θα πρέπει να γίνουν, παρεμβάσεις, οδικό δίκτυο, όλες οι παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,8 ευρώ. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητούσατε, νομίζω με τον κύριο Τουρνά, ήταν αυτή η αναθεώρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, διότι ξεκινάς από την πρόληψη για να φύγεις να πας παρακάτω και να πας στην αντιμετώπιση. Κάτι που παρά τα όσα υπόθηκαν, αν θέλουμε να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είχαμε τη φετινή περίοδο, κυρία Ελιονή, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί όταν ακούσα ένα δήμαρχο να λέει, εγώ περίμενα ένας επικεφαλής, ο οποίος δεν είναι και από την Κρήτη, δεν είναι και από την περιοχή, είναι από άλλη περιοχή της Κρήτης, να έρθει να μου βαρέσει πρώτα την πόρτα και να μου πει, γιατί χάνω πολύτιμο χρόνο έτσι. Έλα να μου πεις πού είναι τα περάσματα, έλα να μου πεις ποιο είναι το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, κάτι που δεν έγινε, εδώ κολλάει το πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε, στην Αθήνα πήγαμε για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η επίσκεψή μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον κύριο Πέτσα, διότι κρατούσε τεχνικά δελτία για τις αρμοδιότητες του Δήμαρχος, αλλά και εμείς ως περιφέρεια. Διότι η περιοχή, για όποιον την έχει επισκεφθεί μετά τη φωτιά, είναι πραγματικά να σε παίρνει το κλάμα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για αντιδιαπρωτικά έργα τώρα και αντιπλημμυρικά και κυρίως καθαρισμοί. Ενώ είχαμε καθαρίσει ποταμούς, πρανή, ριάκια, τα πάντα, τώρα αυτά έχουν γεμίσει με καμένα, με κορμούς, με φερτά, με πέτρες, είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει μια αγωνία από την πλευρά μας, αντικατάσταση στιθέων, γιατί έχουν καεί τα στιθέα, τι να σας πω τώρα, που κάνουν και επικίνδυνη εκεί την οδήγηση. Ορισμένα τεχνικά έχουν καταστραφεί, που σημαίνει ότι εμείς γρήγορα, με τις γρήγορες διαδικασίες, αφού έχει κηρυχθεί και η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να μας βοηθήσουν οικονομικά, έτσι ώστε μέσα σε 2-3 μήνες να καθαρίσουμε και να τελειώσουμε ό,τι πρέπει άμεσα να γίνει, διότι έτσι και μπει το φθινόπωρο εκεί προς Οκτώβριο, Νοέμβριο και αρχίσουν οι βροχές. Καταλαβαίνετε, όπως είπαμε και στον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, να χτυπήσω ξύλο μετά δεν θα πηγαίνουμε για τις φωτιές, αλλά γιατί θα πλημμυρίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε τώρα και αυτή την αγωνία, γιατί πρέπει κάποια πράγματα τα οποία ζητάμε
Να γίνουν γρήγορα. Μα τώρα η αγωνία είναι για πολλά θέματα. Είναι από αυτά τα οποία λέτε ως έργα με το οδικό δίκτυο, αλλά είναι και η καθημερινότητα και πώς ζουν οι άνθρωποι. Και όταν μιλάς για ένα τακτικό δήμο, όταν μιλάς για ένα αγροτοκτονοτροφικό δήμο και φτάνεις στο σημείο να λες ότι ενίσχυση θα θέλουν οι άνθρωποι που θα παραμείνουν, όσοι μπορούν να παραμείνουν, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και για το λάδι τους, τότε τι να πεις. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος ελαιώνων έχει καταστραφεί, πάρα πολλά μουρέλα. Πάρα πολλά μουρέλα. Οι άνθρωποι είχαν μαζέψει τις δυνάμεις τους μετά την επίσης καταστροφική φωτιά του 11, αν θυμάστε, που είχε καεί πάλι όλη εκείνη η περιοχή. Καθάρισαν τον τόπο τους, τα χωράφια τους, τα λιόφυτά τους, πάρα πολλοί άνθρωποι ξαναπροσπάθησαν, νέοι άνθρωποι, να καλλιεργήσουν. Είχαμε πάρα πολλά μουρέλα, είχε και με ό,τι κόστος, αμπέλια πολλά. Έτσι. Είναι όλα αυτά καμένα. Δηλαδή, σας είπα, το κυριότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι πλέον έχει φύγει η ελπίδα από τους ανθρώπους. Δεν έχουν τη δύναμη αυτή, αν δεν βοηθηθούν, να ξαναρχίσουν από την αρχή. Γιατί είναι και εισοδήματα τα οποία δεν σου αποφέρουν αμέσως. Θα περάσουν και κάποια χρόνια, αν βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί, για να ξανακάνουν τους ελαιώνες τους. Κύριε Λιονί, να σας πω κάτι. Προέρχομαι από μία περιοχή, Βιάνος, 120.000 ελαιόδενδρα που κάηκαν, αν θυμάστε. Μέσα σε αυτά και τα δικά μου, της οικογένειάς μου, και ξέρω τι σημαίνει αυτό που λέτε. Ακριβώς. Τώρα, επίσης, επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί είδαμε και τον κύριο... Όχι, Τούρνα. δεν τελειώσαμε. Γιατί είπατε, αν τελικώς βοηθηθούν, τι εννοείτε, πού είναι η δυσκολία και η δυσπιστία και η επιφυλακτικότητα η δική σας. Από την πλευρά μου, ένα πολύ ευχάριστο ήταν, όταν πηγαίναμε, σκεφτόμουν ότι μήπως οι αποζημιώσεις αυτές προέλθουν από τα ΨΕΑ. Εκεί πραγματικά καθυστερούν πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί και μετά από έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, μπορεί οι άνθρωποι να βοηθηθούν, αν πάρουν κάτι, μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Και δεν ξέρω ποιες ήταν αυτές οι αποζημιώσεις. Τώρα μας διαβεβαιώσανε στην Αθήνα ότι δεν θα είναι από τα ΨΕΑ, που είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά από το Ταμείο Αρρωγής, και μάλιστα αναφέρανε και κάποια καλά ποσά για τους καμένους ανθρώπους εκεί, για τις καμένες περιουσίες. Τι ανθρώπων σημαίνει Ταμείο Αρρωγής, η πλατφόρμα αρρωγή.gr? Ναι, είναι ένα ταμείο το οποίο μάλιστα αυτό είχε ενεργοποιηθεί και μετά την Εύβοια. Κυρία Λιονί, ξέρετε, η αρρωγή δημιουργεί, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτό το οποίο λέτε, διότι η αρρωγή σε όλη την Ελλάδα έχει δημιουργήσει επίσης μεγάλα γραφειοκρατικά θέματα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε, εγώ σας λέω φυσικές καταστροφές Αρκαλοχώρη, αν ρωτήσετε φυσικές καταστροφές Λέσβος, Τύρναβος, Σάμος, με την αρρωγή τα πάντα όλα μπαστούνια. Τι να πω. Τι να πω. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο έλεγε 2 μέρες πριν ανέβετε στην Αθήνα ή 3 μέρες. Μου έλεγε εδώ ο κύριος Σταταράκης στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω είναι την άμεση αποζημίωση για μία εξαετία τουλάχιστον των ανθρώπων που έχουν καταστρεφεί. Αυτό ζητήσαμε. Αλλά μόνο αυτό μέσα, ζητήσαμε. Μέσω της αρρωγής. Ναι, αυτό ζητήσαμε. Μας είπαν ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορα και ότι θα γινόταν αυτή η διυπουργική για να δούνε και τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στις καμένες περιοχές. Έγινε τελικά χθες. Μετά και τη φωτιά της Αττικής, δυστυχώς και εκεί πάθανε ζημιές οι άνθρωποι. Ναι. Θα κοιτούσανε τα ποσά και τη γραφειοκρατική διαδικασία να είναι τέτοια που να μην είναι και χρονοβόρα και δύσκολη, δηλαδή να τα βρουν μπαστούνια όπως είπατε οι άνθρωποι. Εμείς περιμένουμε να μας ειδοποιήσουν, να δούμε γραμμένα και τη γραφειοκρατική διαδικασία πώς έχει απλοποιηθεί, αλλά και τα ποσά τα οποία θα δοθούν
στους πληγέντες, στους πυρόπληκτους. Περιμένετε. Γενικότερα στους πυρόπληκτους, για τους ανθρώπους, τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 100 ευρώ ανά ελιά και για τους ετεροεπαγγελματίες 50 ευρώ ανά ελιά, δημιουργούν ήδη όμως μια αδικία και το καταλαβαίνετε. Τα συζητήσαμε όλα αυτά εκτενώς, έτσι, και άλλοτε έντονα, άλλοτε καταλαβαίνετε. Τώρα, λοιπόν, υποθήκανε σε όλους τους τόνους και μάλιστα και με τη συνηγορία βουλευτών εδώ της Κρήτης, που ξέρουν και την κατάσταση και τις περιοχές και τα εισοδήματα των ανθρώπων και όλα. Εντάξει. Το χειρότερο τους το είπα από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχει χαθεί η ελπίδα των ανθρώπων. Ότι δεν θα αποζημιωθούν, ότι κι αν αποζημιωθούν θα είναι ελάχιστα χρήματα και θα είναι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που πια θα έχουν φύγει νέοι άνθρωποι από την περιοχή. Γιατί η περιοχή είναι αγροτοκτηνοτροφική, συμπληρώνει τα εισοδήματά της με τον τουρισμό. Αλλά δεν είναι κατ' επάγγελμα όλοι οι άνθρωποι τουριστικοί παράγοντες της περιοχής. Λοιπόν, πέσαν μέσα στη φωτιά να σώσουν μελίσια, να σώσουν ζώα, ό,τι μπορούσαν να ζώσουν, να διασώσουν οι ίδιοι. Ήταν δηλαδή από συγκινητικό μέχρι αυτά που έζησα αυτές τις 3-4 μέρες. Τι να πω τώρα, δεν μπορώ να τα περιγράψω. Κύριε Λιονί, από την άλλη θέλω, κοιτάξτε, αντιπεριφερειάρχης είστε, στην πολιτική προστασία μπορεί να πει κάποιος δεν είσαστε, έχετε όμως την εμπειρία, γιατί το παλεύετε στο Ρέθυμνο συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια, οπότε δεν μπορεί κάποιος να σας πει ότι ξέρετε, δεν ξέρετε, γι' αυτό μην το πείτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου, γιατί σας ρώτησα και στην αρχή, αναφορικά με όλα αυτά που ακούγαμε. Γιατί είπατε εσείς τώρα προς το τέλος ότι άλλοτε μετεπιτάσιος, άλλοτε σε πιο φορτσάτους τόνους, πιο φωναχτά, προσπαθώ έτσι να το πω κόσμια και διαφορετικά. Είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν φτάσατε σε εκείνο το σημείο αναθεώρηση αυτής της πυρασφάλειας, γιατί δεν είναι λύση μόνο η εκένωση, έτσι όπως το έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα κλπ. Πείτε μου τι σας είπανε και τι θα κάνουνε. Αυτό το είπα και εγώ από την πρώτη ώρα και παρεξηγήθηκα. Ένα από τα μέτρα της πολιτικής προστασίας πρόληψης είναι και η εκένωση. Σαφέστατα, όταν τίθεται σε κίνδυνο. Βέβαια, περιπτώσεις. Ακριβώς, ανθρώπινες ζωές. Ακριβώς, και δεν το συζητάμε. Το υπέρτατο αγαθό και αυτό το οποίο πρέπει να σώζουμε πρώτα είναι τους ανθρώπους. Αυτό δεν το διαπραγματεύεται κανένας και δεν το συζητάει. Όμως πριν φτάσουμε στην εκένωση, δεν ζητάει ο Δήμος εκεί, ο τοπικός και η περιφέρεια εδώ, η περιφερειακή ενότητα, κάτι παράλογο, να υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός με πυροσβεστικό σταθμό δέλτα τάξης στην περιοχή, που να μην υπάρχει δηλαδή μόνο ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο, μία μικρή δύναμη στην ουσία με προσωπικό, δεν ξέρω αν είναι από την περιοχή ή δεν είναι. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβεστικός σταθμός με ικανή δύναμη από την αρχή της περίοδου μέχρι το τέλος, η οποία να περιπολεί, η οποία να ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή, έτσι ώστε οτιδήποτε συμβεί θα πρέπει να προληφθεί στην αρχή του. Διότι μας έχει δείξει η ιστορία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα πολλά χρόνια, ότι όταν μπει στη συγκεκριμένη περιοχή φωτιά, επειδή ο αέρας που φυσάει και δεν έχει καμία σχέση με τον αέρα που φυσάει εδώ στον Βορρά. Εδώ φεύγαμε με 3-4 μποφόρ και εκεί είχε ρηπές 11 μποφόρ. Δεν μπορούσες να βγεις από το αυτοκίνητο και να σταθείς έξω. Ένας άνθρωπος μέσω και πάνω από το μέσο βάρος. Δεν μπορούσε να σταθεί. Επομένως αυτές οι φωτιές μετά δεν πιάνονται, αφού δεν μπορούσαν να πετάξουν τη Δευτέρα με τις αναζωπυρώσεις και τα λοιπά, δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε τα έριξαν από τη φωτιά. Κινδυνεύαν και άνθρωποι από πάνω. Κυρία Λιονί, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το θέσαμε, κυρία Δουγεράκη, μετεπιτάσεως και στον υφυπουργό και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη. Ναι. Μας είπαν ότι είναι θέμα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Επιτροπής, στην πυροσβεστική υπηρεσία που αποτελείται από και ανώτατους αξιωματικούς, τέλος πάντων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας,
Ναι, και με αναγκάσαν και τους είπα πού πρέπει να πάμε αλλού δηλαδή για να το εκθέσουμε αυτό το θέμα. Εσείς είστε η πολιτική ηγεσία, ξέρετε τα γεγονότα, σας τα έχουμε εκθέσει, το ιστορικό το γνωρίζετε, σας το έχουν πει χίλιοι άνθρωποι. Δηλαδή θα πρέπει όταν θα γίνει ο νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα γίνει τώρα, μας είπαν, αυτό να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε μέρη σταθμοί δέλτα τάξης τα οποία δεν έχουν πάρει ποτέ φωτιά, γιατί δεν ξέρω για ποιους σκοπούς. Γιατί υπόθηκε ότι το προσωπικό και θα πρέπει, είναι λίγο και θα πρέπει να πάρθουν πυροσβεστικά. Εξηγήστε στον κόσμο για άλλη μια φορά τι σημαίνει πυροσβεστικός σταθμός δέλτα τάξης. Πυροσβεστικός σταθμός δέλτα τάξης σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχει τουλάχιστον 4 πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους και το οποίο θα έχει δική του διοίκηση. Δεν θα περιμένει δηλαδή τις εντολές από το κέντρο, από το Ρέθυμνο, θα έχει δικό του επικεφαλής, ο οποίος θα ξέρει, αυτό είπαμε, να γνωρίζει την περιοχή, να την έχει περπατήσει, να κάνει τις περιπολίες, την κατάσβεση του βεβαίως, να υπάρχει αυτός ο ένας πυροσβεστικός σταθμός και να υπάρχουν και 2-3 πυροσβεστικά κλιμάκια. Κύριε Λιονί, σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, γιατί τώρα κάει και μια περιοχή 20.000 στρεμμάτων. Δεν είναι δυνατόν με 2-3 κλιμάκια αυτή την περιοχή έχεις όλη υπόψη σου και όταν συμβεί κάπου φωτιά να τρέξεις γρήγορα να τις πιάσεις. Εσείς, δεν είναι δυνατόν. Εσείς ως αντιπεριφέρεια είχατε από τη δική σας την πλευρά όλα εκείνα τα εχέγγυα από την πλευρά των δημοτικών αρχών με τις ανάγκες που είχαν, με τα ελλειπή οικονομικά που είχαν, ότι είχαν φροντίσει τουλάχιστον οι άνθρωποι να έχουν τα στοιχειώδη ή να έχουν κάνει τα στοιχειώδη που έχει να κάνει πρόσβαση σε αγροτικούς δρόμους που είχαν καταστραφεί, γιατί είχατε και τις πλημμύρες, είχατε και το χιονιά, είχατε και όλα αυτά τα προβλήματα του χειμώνα, διότι υπήρχαν συγγνώμη, έγγραφα της πυροσβεστικής που σε όλη την Κρήτη δίνανε πάνω από 150 σημεία τα οποία υπήρχαν προβλήματα με την πρόσβαση. Γνωρίζατε, σας είχαν ενημερώσει, σας είχαν πει δασικές υπηρεσίες ότι δεν είχαν το προσωπικό να πάνε να ελέγξουν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο, γιατί και αυτοί οι λίγοι που ήταν σε κάθε διεύθυνση ήταν απασχολημένοι με το να κάνουν τις διορθώσεις με τους δασικούς χάρτες, όλα αυτά είχαν ελεγχθεί, δηλαδή τα είχαν θέσει οι υπόψεις σας και μισό λεπτό και όχι μόνο σας, γιατί υπήρχε και αρμόδια αντιπεριφέρεια για όλη την Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης και ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος νομίζω ότι θα έπρεπε να ενημερώνει εσάς και εσείς να ενημερώνετε εκείνον για τις ελλείψεις που υπήρχαν. Όλα αυτά είχαν ελεγχθεί, αναρωτιέμαι. Ακούστε. Βεβαίως, γιατί καταρχάς κάνουμε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας υποχρεωτικά 2 φορές το χρόνο, όταν αρχίζει η αντιπυρική περίοδος και όταν αρχίζει ο χειμώνας για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε εκεί καλούνται άπαντες, δήμοι με την πολιτική τους προστασία, υπηρεσίες αρμόδιες, μέχρι εθελοντές και στρατός. Εκεί ο καθένας λοιπόν λέει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες, τα δασαρχεία, με τις αρμοδιότητές του, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και πού χωλαίνει. Σε όλα αυτά τα οποία είπατε, ασφαλώς και υπήρχαν θέματα. Υπόθηκαν λοιπόν ότι ο καθένας, επειδή ήταν πριν αρχίσει η αντιπυρική περίοδος το συντονιστικό όργανο, είπαμε ότι έχουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο καθένας θα προσπαθήσει μέσα στο χρονικό διάστημα που απομένει να ελαχιστοποιήσει τα θέματα του. Έτσι λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα έπρεπε να καθαρίσει τους δρόμους, τους δρόμους τους δικούς της, δηλαδή τους επαρχιακούς δρόμους, να καθαρίσουμε ποταμούς, να καθαρίσουμε πρανή, να καθαρίσουμε ρέματα, όλα αυτά έτσι ώστε να μην υπάρχουν χόρτα ξερά στο επαρχιακό δίκτυο. Αντίστοιχα και οι Δήμοι στους δικούς τους δρόμους, δημοτικούς, αγροτικούς ή οτιδήποτε άλλο. Για το συγκεκριμένο Δήμο τώρα θα σας πω τι παρατήρησα. Εγώ δεν ξέρω
αν υπήρχαν δρόμοι ακαθάριστοι, αγροτικοί, οτιδήποτε. Δεν, άλλο, δεν μιλάω για το Δήμο Αγίου Βασιλείου μόνο, γιατί μιλάω, επαναλαμβάνω ότι είναι ένας πολύ τακτοποιημένος Δήμος. Μιλάω συνολικά για το αν μέσα στην πρόληψη όλα αυτά είχαν αναφερθεί, επειδή είπατε. Αναφέρονται, ωραία, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί είπατε ότι τους είπατε στην Αθήνα, πείτε μου πού να πάμε για να δούμε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Και επειδή από κάπου ξεκινάει γι' αυτό. Εννοούσαμε μαζί με τον Δήμαρχο ότι όταν γίνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός από τα επιτελικά όργανα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός του προσωπικού, το οποίο θα υπηρετεί σε κάθε πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο ή πυροσβεστικό σταθμό, ναι, ανάλογα με την γεωμορφολογία της περιοχής και το μικρό κλίμα της. Ναι. Γιατί δεν είναι όλη η Κρήτη το ίδιο. Βέβαια. Δεν είναι τα Νόγια το ίδιο με την περιοχή της συγκεκριμένη. Δεν είναι ο Βοράς ίδιος με τον Νότο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό. Τώρα, εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχαν ακαθάριστα, κυρίως κτήματα τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα. Σας είπα ότι η περιοχή είναι γερασμένος πληθυσμός, έχει εγκαταληφθεί από νέους ανθρώπους λόγω και των πολλών φορών που έχει καεί. Ήταν αρκετά κτήματα εγκαταλελειμμένα, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί που να τα καθαρίσουν, γιατί τα καλλιεργούσαν ή οτιδήποτε άλλο. Όταν καίγεται το κτήμα σας, είστε παθούσα όπως λέτε, και μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές την Πέμπτη φεύγεις. Δηλαδή σου λέει τι να κάνω να κάθομαι ο άλλος. Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις. Όμως γενικότερα οι δρόμοι πρόσβασης οι μεγάλοι, τουλάχιστον οι επαρχιακοί, ήτανε πεντακάθαρη και διανοιγμένη. Το αγροτικό οδικό δίκτυο είχαν λεφτά να το φτιάξουν για να είναι προσβάσιμο, όχι, αν μπορούσαν. Τώρα, αρκετό δίκτυο είχε καθαρίσει ο Δήμος από μόνο του. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα να καθαριστούν όλα αυτά, γιατί στα χαρτιά σου λέει ο άλλος καθάρισε, ξέρω εγώ, κάνε, ράνε. Ναι, αλλά με τι χρήματα θα καθαρίσει. Εδώ κάνουμε εργολαβία καθαρισμού. Τώρα για όλα αυτά που σας είπα, για ένα δίκτυο περίπου από την Κρία Βρύση πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι την Αγία Γαλήνη το επαρχιακό δίκτυο, και η υπηρεσία μου έβγαλε κοστολόγιο, κοστολογημένο ένα-ένα, όχι έτσι γιατί τα περπάτησε όλα τα δικά μας επίμαχα, 1.800. Καταλαβαίνετε τι χιλιόμετρα έχουν οι Δήμοι να καθαρίσουν. Μετά έχουμε, μιλήστε για τα δασαρχεία. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα δασαρχεία ανήκουν τώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα πρέπει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακόμα δεν έχουν κάνει τα διατάγματα τέλος πάντων, τα προεδρικά ή όλα αυτά, γιατί, επειδή έφυγαν τα δασαρχεία από την αποκεντρωμένη και πήγαν στο αρμόδιο Υπουργείο, αυτή τη στιγμή μου λένε δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό όμως λογική σε ένα κράτος. Μα είδατε, ακριβώς. Μα ακριβώς. Να βρούνε προσωπικό. Εγώ σας τα έθεσα αυτά τα θέματα, γιατί εκείνοι οι οποίοι ξέρουν λένε το εξής. Ότι, και το άκουγα και πάρα πολλές φορές, θα σας αναφέρω το όνομα, το άκουγα πάρα πολλές φορές και από το γέννητο Λεονταράκη, πριν από την αντιπυρική περίοδο, ότι η πρόληψη, όταν ρωτούσα, και το λέγει δημόσια, ότι η πρόληψη θέλει συνέχεια. Δεν έχει να κάνει ούτε με τους πράσινους, ούτε με τους κόκκινους, ούτε με τους ροζ. Θέλει συνέχεια. Επικαιροποίηση του σχεδιασμού και πάμε παρακάτω. Δεν το αλλάζουμε απλά, βελτιώνουμε και πάμε μπροστά. Ακριβώς. Και θέλει χρήματα. Είναι μια αλυσίδα. Θέλει αγαστή συνεργασία, όχι να αναζητάς τις αρμοδιότητες, αυτό που είπατε πριν από τώρα. Θέλει η αλυσίδα και η κρίκη της αλυσίδας να είναι δεμένη πάνω στην αντιπυρική. Διαφορετικά το χάσες. Αυτό που μου λέτε τώρα. Αυτό είναι, ακριβώς εκεί είναι. Και δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Το βλέπουμε τώρα. Είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό. Δεν γίνεται. Θα πρέπει, όταν δίνει, γι' αυτό φωνάζουν και οι αυτοδιοικητικοί, όταν θα δίνει το κράτος αρμοδιότητες, δίνει αυτές που δεν θέλει και μάλιστα τις δίνει χωρίς χρήματα. Και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό. Είναι διαχρονικό, είπατε πολύ καλά. Ούτε ροζ, ούτε μπλε, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινη. Α, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται να αναζητάς ευθύνες, να τους καθίζεις συνέχεια κατηγορούμενους γιατί πλημμύρισε μια περιοχή, γιατί κάηκε, και εσύ ως
πολιτεία να μην έχεις κάνει αυτό που έπρεπε να κάνεις. Σχεδιασμός που αλλάζει ανάλογα με τον επιτελάρχη, θα λέγε κάποιος. Εδώ πέρα το παρατηρούμε παντού. Αλλάζει η πολιτική, όχι όταν αλλάζει μια κυβέρνηση, που λες είναι λογικό, αλλά όταν αλλάζει ο υπουργός της ίδιας κυβέρνησης. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αλλάζει ο όλος σχεδιασμός όταν υπάρχει άλλος επικεφαλής, γιατί έτσι το σκέφτεται, γιατί έτσι αλλιώς πράττει. Κυρία Λιονή, εγώ σας λέω ότι όλα αυτά που είπαμε, τα οποία κοιτάξτε να δείτε σταδιακά και μέσα σε ένα βάθος χρόνου, άντε 4-5 μήνες, το πράγμα αυτό έχει συζητηθεί πριν από την 1η Μαΐου για την αντιπυρική περίοδο. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπατε, και είναι το τελευταίο που σας ρωτάω. Πάνω σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, τους ρώτησα και τους είπα, μα τελικά που πρέπει να πάμε να μιλήσουμε για πρόληψη, με όλα αυτά τα οποία είπαμε αυτή την ώρα, σκέφτεστε και λέτε πού πρέπει να πάτε για να λήξει αυτό το θέμα και να το συζητήσετε? Εμείς, εγώ ειλικρινά σας λέω, εάν θα περιμένουμε κάποιες μέρες που μας είπαν ότι θα συνεδριάσει αυτό το όργανο, τέλος πάντων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για να δούμε σε ό,τι αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του νομού μας που μας υποσχέθηκαν ότι θα ξαναειδωθεί. Εάν δεν γίνει, κυρία Δουλγεράκη μου, να με συγχωρείτε, εμείς θα τα κάνουμε γραπτά, θα δημοσιοποιήσουμε τα γραπτά μας αυτά, γιατί ασφαλώς και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος, οι πολίτες, θα πάνε σε όλους τους αρμόδιους και σε ό,τι αφορά το δασαρχείο. Δεν είναι δυνατόν το δασαρχείο, το οποίο η δασική υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη και κατά αρμοδιότητα έχει την διαχείριση δασών περιαστικών ή τον Πρέβελη, με τόσο υποστελέχωση και δηλώνει και αδυναμία φύλαξης του δάσους αυτού. Λοιπόν, ποιος θα το φυλάει, εγώ, εσείς? Δεν πρέπει μέσα στο σχεδιασμό να μπουν όλα αυτά. Έγινε πριν, όταν κάναμε μετά το συντονιστικό όργανο πολιτική προστασίας, ειδική εδώ στο Ρέθυμνο συνάντηση για τα περιαστικά δάση και κυρίως για το δάσος του Πρέβελη. Δεν μπορεί να δηλώνει. Δηλώνουν αδυναμία οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω. Αλλά να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιος είναι υπεύθυνος, ο περιπτεράς της γειτονιάς? Το θα πάμε παντού, τι σημαίνει? Δεν με καλύπτει. Τι θα πει θα πάμε παντού? Λέτε, εμείς θα συνεδριάσουμε, θα περιμένουμε 2 μέρες ακόμα, 3 μέρες. Ναι. Και μετά το επόμενο βήμα είναι ότι εμείς ζητάμε επιτακτικά να αλλάξουν όλα αυτά τα οποία στραβά γίνονται κλπ. Στον Πρωθυπουργό, θα δημοσιοποιηθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, θα δημοσιοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ό,τι αφορά τα περιαστικά δάση και τον Πρέβελη. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Ωραία.